Παρασκευή Κεφαλά, καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Κυρία Κεφαλά, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρήκα. Κλείνουμε περίπου τρεις μήνες εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και η κατάσταση δείχνει να έχει παγιωθεί. Το Ισραήλ δεν υπακούει στις εκκλήσεις του ΟΗΕ, δεν αντιλαμβάνεται τις προειδοποίησεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το Ιράν και η Χεζμπολάχ, ενώ είχαν ξεκινήσει μια πολεμική ρητορική, φαίνεται να μην δείχνουν ότι επιδιώκουν την κλιμάκωση λόγω εσωτερικών προβλημάτων, και θέλω να μας δώσετε ένα πρώτο σχόλιο για το γενικό πλαίσιο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από την στάση του Ισραήλ. Κάποιοι είχαν στην αρχή του πολέμου, δηλαδή τις πρώτες μέρες μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, κάποιοι είχαν αποδώσει την έκπληξη, αν θέλετε, το αναπάντεχο της επίθεσης, το είχαν αποδώσει σε θεωρίες επίλυσης συγκρούσεων ως μη σωστή αντίληψη της πραγματικότητας. Υπήρχε μία τέτοια πιθανότητα, πράγματι, η οποία όμως κατά τη γνώμη μου διαψεύστηκε σχεδόν αμέσως μετά με τις δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, του κ. Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι πρώτος μας στόχος είναι η Όμηρη, αποδεικνύεται ότι δεν είναι ο πρώτος, και ο δεύτερος μείζον στόχος είναι η εξολόθρευση της Χαμάς. Όποιος είναι μέλος της Χαμάς θα πρέπει να θεωρεί τον εαυτό νεκρό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν δείχνει ότι πιθανότατα δεν πρόκειτο περί κακής αντίληψης της πραγματικότητας, κακής αξιολόγησης των πληροφοριών που είχαν στείλει αρκετά κράτη στην κυβέρνηση του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και η Αίγυπτος, και μάλλον το άφησαν να συμβεί ούτως ώστε να ξεκαθαρίσουν την Γάζα. Και φαίνεται ότι το Ισραήλ επιμένει στην εκδίωξη όλων των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Υποτίθεται ότι φτιάχνει ασφαλείς διαδρόμους για την μετακίνηση των αμάχων, ξεκινώντας από το βορρά, έτσι που είναι τα σύνορα του Ισραήλ, και έχουμε φτάσει πλέον στη Ράφα, όπου υπάρχει σχεδόν 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνοι, οι οποίοι δεν έχουν τροφή, δεν έχουν νερό, δεν έχουν φάρμακα, δεν έχουν υποδομές, δεν έχουν απολύτως τίποτα. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, περιμένουμε τώρα την χερσαία επίθεση, την οποία ο πρόεδρος Μπάιντεν προσπάθησε να κάνει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να αποφύγει. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κοφεύει βεβαίως, και δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι σε σύσκεψη πρόσφατη που έγινε χτες προχτές συζητούσαν, το Ισραηλινό επιτελείο συζητούσε για το τι θα γίνει μετά στη Γάζα. Και όταν λέω το τι θα γίνει, δεν εννοώ μόνο το ποιος θα έχει τον έλεγχο ασφαλείας της Γάζας, αλλά και το πώς θα αναπτυχθεί οικιστικά, τουριστικά και ό,τι άλλο φανταστείτε αυτή η λωρίδα, αυτή η ανοιχτή φυλακή, επί χρόνια ήταν ανοιχτή φυλακή, και τώρα γίνεται προσπάθεια να εκδιωχθούν οι ελεύθεροι πολιορκημένοι Παλαιστίνοι προς την Αίγυπτο. Γιατί είναι σαφές ότι το Ισραήλ, αφού διαλύσει όλες τις υποδομές με την δικαιολογία ότι εκεί κρύβονται στελέχη της Χαμάς, θα είδατε ότι μεταμφιέστηκαν Ισραηλινοί κομμάντο σε γιατρούς. Και μπήκαν σε νοσοκομείο και σκότωσαν εμψυχρό 3 μέλη της Χαμάς, εκ των οποίων το ένα παραπληγικό. Λοιπόν, αυτό επίσης χτες η εφημερίδα Μαρίβ, η Ισραηλινή, δημοσίευσε πράγμα το οποίο παραδέχτηκε και ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, ότι εισέβαλαν στην έδρα της τράπεζας της Παλαιστίνης και πήραν 54 εκατομμύρια δολάρια για να μην πέσουν, λέει, στα χέρια της Χαμάς. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει φραγμό. Αφήνω τις διεθνείς εκκλήσεις εκ μέρους οργάνων του ΟΗΕ, όπως για παράδειγμα της αρμοστίας για τα δικαιώματα των αμάχων, όπως της αρμοστίας για τους πρόσφυγες και όλα αυτά. Αφήνω τις εκκλήσεις του Γενικού Γραμματέα ότι εκεί συντελείται μια ανθρωπιστική κατάστροφη. Το Ισραήλ κοφεύει σε όλα, προτάσσοντας το δικαίωμά του στην άμυνα.
Το θέμα είναι ότι βεβαιότατα το Ισραήλ, όπως και όλες οι υπόλοιπες χώρες του κόσμου, έχουν δικαίωμα να ζουν εντός ασφαλών συνόρων. Το θέμα είναι ότι η απόλυτη ασφάλεια πρώτον δεν υπάρχει, διότι η βία φέρνει βία, και ακόμα και αν υποθέσουμε ότι πεθαίνει και το τελευταίο μέλος της Χαμάς, θα δημιουργηθούν 10 Χαμάς. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι το Ισραήλ περιφρονεί κατά τον πλέον εμφαντικό τρόπο κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Είτε αυτό είναι δίκαιο του πολέμου, είτε αυτό είναι ανθρωπιστικό δίκαιο, είτε αυτό είναι οτιδήποτε, προτάσσοντας πάντα και πάλι και πάλι την ασφάλειά του για όλοι. Λοιπόν, αυτό όμως φέρνει σε εξόχως δύσκολη θέση όχι μόνο τις κυβερνήσεις των μεγάλων κρατών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν θέλουν να πιέσουν το Ισραήλ, δεν θέλουν, όχι δεν μπορούν, και δεν θέλουν για πάρα πολλούς λόγους, ένας εκ των οποίων και ο λιγότερο ασήμαντος είναι ότι είναι προεκλογικό έτος το 2024 και το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι είναι πάρα πολύ ισχυρό. Λοιπόν, αυτός είναι ένας λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οποιαδήποτε κριτική στο Ισραήλ, καλόπιστη κριτική, κριτική που αφορά και την ασφάλεια του ίδιου του Ισραήλ, θεωρείται αντισημιτισμός. Επομένως, κανένας δεν λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Ξαναλέω όμως ότι αυτή η πολιτική του Ισραήλ έχει άμεση επίπτωση και στις υπόλοιπες αραβικές χώρες κατά δύο τρόπους. Ο πρώτος, η χώρα που δέχεται την ισχυρότερη πίεση είναι βεβαίως η Αίγυπτος, διότι στα σύνορά της βρίσκεται το πέρασμα της Ράφα. Όταν λοιπόν στη Ράφα, ξαναλέω, έχει ήδη συσσωρευτεί 1,5 εκατομμύριο, έχουν συσσωρευτεί 1,5 εκατομμύριο άμαχοι Παλαιστίνοι, που δεν έχουν τίποτα στην κυριολεξία, και είναι θέμα χρόνου να πεθάνουν από δίψα, από αρρώστιες, από μολυσματικές ασθένειες, εκτός από τους βομβαρδισμούς, είναι προφανές ότι αυτό το ανθρώπινο ποτάμι κάποια στιγμή θα σπάσει τα σύνορα. Επηρεάζει και τις κοινωνίες αυτό. Από τη στιγμή που δεν δέχονται να περάσουν μέσα, βέβαια υπάρχει το προηγούμενο με το Λίβανο, που δέχτηκαν πρόσφυγες και είχαμε τα γνωστά γεγονότα, επηρεάζει τις κοινωνίες εντός. Φυσικά επηρεάζει τις κοινωνίες. Φυσικότατα, βεβαιότατα επηρεάζει τις κοινωνίες, όλες τις αραβικές κοινωνίες. Απλώς τα αραβικά κράτη βρίσκονται σε μια κατάσταση μεταξύ σφύρας και άκμπονος. Κανένα τους δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί στρατιωτικά στο Ισραήλ, και με τα προβλήματα που έχει εσωτερικά δεν μπορεί και να το κάνει. Δηλαδή η Συρία και το Ιράκ είναι δύο κατεστραμμένες χώρες, έτσι. Η Ιορδανία έχει πάρα πολύ μικρό στρατό και επίσης πάνω από το μισό του πληθυσμού της είναι παλαιστινιακής καταγωγής. Είναι από τον πόλεμο του 48 και του 67. Λοιπόν, η Αίγυπτος τώρα βρίσκεται σε μια εκρηκτική εσωτερική κατάσταση. Σας λέω μόνο τούτο, ότι έχει τεράστια πληθυσμιακή αύξηση, είναι περίπου 2,5% η αύξηση του πληθυσμού, άρα έχει πολύ νέο πληθυσμό και τεράστια φτώχεια. Το 30% των Αιγυπτίων ζει στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας, το οποίο σε απλά ελληνικά σημαίνει 2,90 δολάρια την ημέρα. 1,90, δηλαδή 2 δολάρια τη μέρα, δηλαδή 60 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Υπάρχουν προβλήματα επιστημιστικά λόγω του πολέμου της Ουκρανίας και τα λοιπά. Η Αίγυπτος λοιπόν έφτασε στο σημείο ένα δευτερόλεπτο. Έφτασε στο σημείο να αναπτύξει τεθωρακισμένα στα σύνορα και βεβαίως να πει ότι θα αναστείλει τη συμφωνία του Camp David, δηλαδή τη συμφωνία ειρήνευσης, ξεχωριστής ειρήνης που υπέγραψε η Αίγυπτος με το Ισραήλ το 1979, εάν υπάρξει χερσαία επίθεση. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτός, η χώρα που δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση, είναι η Αίγυπτος. Το καθεστώς Σίση έχει πρόβλημα από τη στιγμή που οι αδελφοί μουσουλμάνοι είναι μέσα στην κοινωνία και ελέγχουν μεγάλο ποσοστό. Αυτή η πόλωση
υπήρχε έτσι κι αλλιώς από την ανατροπή Μόρση από το 13. Υπάρχει ισχυρή καταστολή. Μην ξεχνάμε ότι οι αδελφοί μουσουλμάνοι έχουν ενταχθεί στη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις και κατά συνέπεια η καταστολή τους θεωρείται πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, της ισλαμιστικής τρομοκρατίας, και είναι πραγματικά περίεργο το πώς ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε καταστάσεις εξεγερσιακές. Το απέχομαι, γιατί η Αίγυπτος είναι από τις λίγες, ας το πούμε, σταθερές χώρες στην περιοχή, όσο σταθερή μπορεί να είναι, με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ουέ και αλίμονο, εάν έχουμε μια νέα εξέγερση τύπου 2011. Το Ιράν τώρα που έχει βασικό πυλώνα, ένα από τους βασικούς πυλώνας είναι ο πόλεμος δια αντιπροσώπων, που επηρεάζει σε έναν βαθμό τους Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα, που από ό,τι φαίνεται δεν ελέγχονται απόλυτα. Πώς βλέπετε να συμπεριφέρεται? Καμία οργάνωση ή χώρα σύμμαχος του Ιράν δεν αποτελεί μαριονέτα της Τεχεράνης. Ανεξάρτητα από την ευρύτατα διαδεδομένη άποψη ότι το Ιράν είναι, αυτές οι οργανώσεις αποτελούν τη μακρά χείρα του Ιράν, αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή και η Χεσμπολά ανέπτυξε μια ρητορική για την τιμή των όπλων, ρίχνει κάποιους πυράβλους, απειλεί με το άνοιγμα ενός νέου μετόπου, αλλά ούτε η Χεσμπολά μπορεί να το κάνει με δεδομένες τις συνθήκες που επικρατούν στο Λίβανο. Ο Λίβανος είναι ένα κράτος το οποίο έχει καταρρεύσει και πολιτικά, πρωτίστως όμως οικονομικά. Λοιπόν, ο Λίβανος κι αν είναι στην κόψη του ξηραφιού. Επομένως, το να εμπλακεί η Χεσμπολά αμέσως και να βάλει κατά του Ισραήλ και να ανοίξει το μέτωπο από το βορρά, είναι κάτι που δεν μπορεί να κάνει λόγω των εσωτερικών συνθήκων που υπάρχουν στο Λίβανο. Το Ιράν επίσης έχει προβλήματα πάρα πολύ σοβαρά. Εδώ και ένα χρόνο περίπου εξομάλυνε τη σχέση του με τη Σαουδική Αραβία με την επέμβαση του Πεκίνου και δεν έχει κανένα λόγο να παροξύνει αντιπαλότητες, ούτε και έχει μια τρομερή αιμορραγία με τη βοήθεια που δίνει στο καθεστώς Άσαντ, στην οποία οφείλεται σε μεγάλο μέρος η διατήρηση του στην εξουσία, το άλλο μέρος είναι η ρωσική στήριξη. Λοιπόν, άρα το Ιράν και ο Λίβανος είναι προς το παρόν τουλάχιστον εκτός παιδιάς. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι κάνουν οι Χούθης στην Ιεμένη. Λοιπόν, οι Χούθης στην Ιεμένη, εκείνο που λένε είναι ότι δεν μπορούμε να σφάζονται έτσι η Παλαιστίνη στη Γάζα και εμείς πλήττουμε τη Δύση και πονάει. Δηλαδή πονάει στην οικονομία. Το πρόβλημα είναι ότι αρχίζει να διαφαίνεται ένα νέο μέτωπο, έστω και χωρίς χεσές επιχειρήσεις. Το γεγονός όμως είναι ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις των Χούθης θα υπάρχουν τρομερές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Διότι σκεφτείτε τον κύκλο που πρέπει να κάνουν τα κοντεϊνερόπλια ή τα δεξαμενόπλια για να μην περάσουν από την Ερυθρά, πράγμα το οποίο, άρα και το κανάλι του Σουέζ, πράγμα το οποίο επίσης πλήττει την Αίγυπτο, διότι χάνει η εύθραστη οικονομία της, κάνει τεράστια ποσά. Το ότι όμως αυτό το πράγμα έρχεται απέναντι στην παγκόσμια κοινότητα, γιατί επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία, μπορεί να συνασπίσει όλη την κοινότητα εναντίον? Όχι. Όχι, δεν μπορεί, γιατί η Δύση έχει τα δικά της συμφέροντα. Είμαστε τμήμα της Δύσης, βλέπουμε με την οπτική της Δύσης τα πράγματα, αλλά υπάρχει πάντοτε και ο λεγόμενος παγκόσμιος νότος. Αυτό δηλαδή που παλιά αποκαλούσαμε τρίτο κόσμο. Ο τρίτος κόσμος δεν βλέπει καθόλου τα πράγματα με την ίδια λογική, ούτε με τις ίδιες προοπτικές. Θέλω να μείνουμε λίγο στην Αίγυπτο, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία μας αφορά. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να υπάρχει ένα φλερτ από την Τουρκία, μάλιστα την επόμενη εβδομάδα
πιθανώς να έχουμε επίσκεψη του Τούρκου πρόεδρου. Σήμερα θα πάει ο κύριος Ερντοάν. Ναι, ναι, 14 Φεβρουαρίου. 14, ναι. Έκανα λάθος εγώ. Οπότε, μέσα σε αυτά που έχει στο καλάθι των δώρων είναι και αυτό που έχει βγει στην δισκογραφία, ότι θέλει να προμηθεύσει με μία επανδρωμένα αεροσκάφη την Αίγυπτο. Όλο όμως, ναι, ντρόμους, όλος ο περίγυρος στην δισκογραφία λέει ότι η Αίγυπτος βλέπει πάντα με καχυποψία τις προθέσεις της Τουρκίας. Πόσο, η ερώτηση είναι πόσο μπορεί να διαταράξει αυτό τις στρατηγικές σχέσεις που δείχνουν να εξελίσσονται με την Κύπρο και κατ' επέκταση με την Ελλάδα, αλλά κυρίως με την Κύπρο όσο... Εννοείται την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Ακριβώς. Αυτό όμως στη βάση την ενεργειακή. Γιατί έχουμε τα θέματα της ΑΟΣ, έχουμε τους σταθμούς ντροπής και το καθεξής. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο αποκλείεται να υποχωρήσει η Τουρκία. Και αντίθετα, αν και οι διεθνείς σχέσεις μοιάζουν λίγο με τις ανθρώπινες, ωστόσο σε ένα πεδίο τόσο ρευστό και τόσο συγκρουσιακό όπως είναι το ευρύτερο υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου, της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και του Κόλπου, φυσικά και άλλα υποσύστηματα βρίσκονται σε ρευστότητα και συγκρουσία, αλλά εμείς μιλάμε γι' αυτό. Εκείνο που βλέπουμε και γι' αυτό χαρακτηρίζω τις σχέσεις ως ένα καλλιδοσκόπιο, τις διακρατικές σχέσεις ως ένα καλλιδοσκόπιο σήμερα, αυτό που ισχύει σήμερα αύριο δεν ισχύει, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που βλέπουμε καθημερινά σχεδόν είναι ότι έχουμε συγκλήσεις σε σημεία, σε πεδία και αντικείμενα κοινής ωφέλειας, όπως ας πούμε να πουλήσει η Τουρκία ντρόουν στην Αίγυπτο. Αλλά έχουμε και αποκλήσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Αίγυπτος κατήγγειλε αμέσως το τουρκο-λιβικό μνημόνιο του Δεκεμβρίου του 19, ενώ η Ελλάδα έκανε 4 μήνες να απαντήσει. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι στο ζήτημα της χάραξης ΑΟΣ υπάρχουν ζητήματα, όπως επίσης υπάρχει και ζήτημα με την Λιβύη, διότι η χαοτική κατάσταση που επικρατεί στη Λιβύη επηρεάζει δραματικά την Αίγυπτο σε επίπεδο ασφάλειας και η Τουρκία δεν θέλει καθόλου να χάσει την όποια επιρροή διαθέτει στην Λιβύη. Πρόσφατα ανακοινώθηκε, να λέω πρόσφατα εννοώ πριν από 2-3 μέρες, ότι η Τουρκία θα ανοίξει προξενείο, έτσι, και στην ανατολική πλευρά και στην δυτική πλευρά της Λιβύης. Επομένως, αυτό σημαίνει μια προσέγγιση προς το στρατόπεδο του Χαλίφα Φάχταρ. Μάλιστα. Χάφταρ, συγγνώμη. Ναι, ναι. Άρα βλέπετε ότι δεν υπάρχουν ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Είναι συγκυριακές συμπράξεις, ενώ οι ρήξεις σε άλλα ζητήματα ακαθόδη παραμένουν. Παραμένουν γιατί αποτελούν διακυβεύματα. Θέλω να κλείσουμε με μία είδηση που έφερε μία μεγάλη συζήτηση στο προσκήνιο και είναι η de facto εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας που ξεκίνησαν σιγά σιγά να λειτουργούν εμπορευματικές ροές και θέλω να μας πείτε... Ναι, είναι το αντίβαρο στο κινέζικο σχέδιο μία ζώνη, ένας δρόμος. Ναι, αυτό τώρα φέρνει στη συζήτηση το νέο δρόμο του μεταξιού, ο οποίος αναδεικνύει το ρόλο της Σαουδικής Αραβίας και το Ισραήλ λόγω του λιμανιού της Χάιφα. Χάιφα. Ναι. Και αυτό πώς θα το δει το Ιράν, που παρότι έχει καλές σχέσεις με την Ινδία, θα βλέπει μπροστά από την αυγή του να γίνεται όλο αυτό και να μην απ' έξω. Κοιτάξτε να δείτε, το Ιράν έχει πάρα πολλά συμφέροντα από τη συνεργασία του με την Κίνα. Σας θυμίζω ότι όταν επευλήθησαν νέες κυρώσεις το 19 νομίζω στο Ιράν, ήταν η Κίνα εκείνη η οποία υποσχέθηκε 400 δις επενδύσεις στο Ιράν, φυσικά όχι αμέσως, αλλά σε βάθος πενταετίας. Ναι, ή δεκαετίας, δεν έχει σημασία, με αντάλλαγμα
τη σταθερή ροή ιρανικού πετρελαίου προς την Κίνα. Αυτό ήταν μια αμοιβαίως υποφελή συνεργασία και το Ιράν δεν είναι διατεθειμένο να μπει σε μια διαδικασία, σε μια διελκυστίνδα ή να αφήσει την Κίνα και τα όσα ωφέλει αποκομίζει από την διπλωματική και πολιτική και οικονομική του υποστήριξη από το Πεκίνο, για να μπει σε μια αν θέλετε σύμπραξη, σε μια οικονομική κοινότητα όπως αυτή που σχεδιάζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακριβώς ξαναλέω ως αντίβαρο στο One Belt One Road, το κινέζικο, δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Είναι δύο αντίπαλοι δρόμοι. Θα δούμε ποιος και πόσο θα προχωρήσει και με τι ταχύτητες και ποιος άλλος θα συμμετάσχει. Μάλιστα, κύριε Γεβαλά, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ και την ανάλυση σας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.